Εντάξει, μια εντυπωσιακή συγκέντρωση αντικειμενικά και με έναν κόσμο έτσι πολύ ζεστό και πολύ θερμό και ενθουσιώδη. Νομίζω ότι αντλεί κανείς μηνύματα από αυτά και βγάζει συμπεράσματα και από αυτές τις συγκεντρώσεις. Και θεωρώ ότι πράγματι οι συμπολίτες μας έχουν καταλάβει τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας για τις ευρωεκλογές. Έχουν καταλάβει ότι και πολιτική σημασία έχουν, αλλά ότι και μεγάλα θέματα για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την κοινή αγροτική πολιτική, για τα ζητήματα του ανταγωνισμού των ευρωπαϊκών αλλά και ελληνικών προϊόντων, για τα θέματα της παράνομης μετανάστευσης, έχουν καταλάβει ότι όλα αυτά είναι θέματα που θα κριθούν στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα έχει τεράστια σημασία η σύνδεσή του. Έχει μεγάλη σημασία να είναι ενισχυμένη η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και η στήριξη που πρέπει να δοθεί στην κυβέρνηση για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο που κάνει αυτή την πενταετία. Πέρα από τη μεγάλη συγκέντρωση εδώ, έχετε έρθει σε επαφή με αρκετούς πολίτες, όπως γνωρίζω, και αύριο θα είστε στο κομμάτι. Τι έχετε εισπράξει? Κοιτάξτε, νομίζω αυτό και θεωρώ ότι όλο και περισσότερο κανείς δεν εξοραίζει την κατάσταση, κανείς δεν λέει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι δεν υπάρχουν θέματα. Άλλωστε, πάντοτε μια διακυβέρνηση αντιμέτωπη με αυτά τα θέματα είναι. Αλλά νομίζω ότι οι πολίτες έχουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχουν εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και ξέρουν ότι αν κάποιος μπορεί να δώσει απάντηση σε αυτά τα προβλήματα, είναι αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός.